Σκάνερ για να μην ανοιχνεύεται η συχνότητά του. Αντί ραπίνα για συναγερμό πανικού και αντί ατσεκαμέντο για προστασία του ραντάρ. Είμαι ειδικός και ξέρω. Έλσερ. Μεταλλικό και απαραβίαστο. Οι Ιταλοί ξέρουν να χαίρονται τη ζωή τους. Την κάνουν ευχάριστη, απλή, όμορφη. Γι' αυτό και τα πλυντήριά τους, τα Indesit, είναι υπεραυτόματα, με εξειδικευμένα προγράμματα, με υπέροχο ιταλικό design και προπάντων οικονομικά. Πλυντήρια Indesit δίνουν απλά μαθήματα οικιακής οικονομίας. Μέχρι τώρα και για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι διαβουλεύσεις με την αστυνομία που σας είδαμε πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου? Όχι, κάναμε συζητήσεις. Εάν συμβούν επεισόδια, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Όσο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το βλέπετε, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε κατακόρυφα και δίκαια έβαλε το ένα γκολ και ισοφάρισε. Πρόεδρε, με δεδομένο ότι γίνεται αυστηρός σωματικός έλεγχος στις πόρτες, όπως είδαμε, πού βρήκανε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αυτά τα αντικείμενα που πέτασαν? Μόλις τελειώσαμε, θα σας πω πού τα βρήκανε. Για το θέμα του Αναστόπουλου και του Μητρόπουλου, έχετε να κάνετε κάποια δήλωση επίσημη? Μετά το τέλος του αγώνα θα κάνω επίσημη δήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που πάμε στην ημίωρη παράταση για να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους και τους λογαριασμούς τους οι σημερινοί αντίπαλοι. Έγινε η σέντρα με τους παίκτες του Ολυμπιακού και ο Τσιαντάκης στην πρώτη επίθεση. Από τον Μίτογλου η κεφαλιά και στον Καλογερόπουλο καταλογίζεται το φάουλ που έκανε στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ οι οπαδοί που βρίσκονται στη θύρα 7 πετάνε αντικείμενα, πετάνε και πέτρες στον αγωνιστικό χώρο, στην εστία του Κιτσιούδη, και φυσικά κανείς δεν συμφωνεί με τέτοια πράγματα. Καραταΐδη στο πλάγιο. Ο Τσιαντάκης και το κόρνερ. Το κόρνερ που παραχώρησε ο Σκαρτάδος. Είναι το πρώτο κόρνερ στην ημίωρη παράταση που άρχισε πριν από ένα λεπτό και είναι ο Ντέταρη που τον βλέπουμε, ο εκτελεστής του. Τσαλοχίδης προς τα πίσω για να δούμε Αλεξίου. Κάνει το σούτι μπάλα πάνω στον Μαλιούφα. Ο Τσιαντάκης μάχεται με τον Σκαρτάδο. Ντέταρη. Η κεφαλιά του Λαγωνίδη, το σούτ του Αλεξίου, άου την μπάλα. Ο Γκιτσιούδης κοιτάζει, διαμαρτύρεται στο διαιτητή, καθώς εξακολουθούν να πέφτουν αντικείμενα. Βλέπετε εδώ. Τρέχει εκεί ο Μουστακίδης. Καραταΐδης. Άφησε στον Παχατουρίδη. Μιτσιμπόνας. Μαλιούφας. Λαγωνίδης. Τουρσουνίδης. Σκαρτάδος.
και το φάουλ που έκανε ο Αλεξίου. Και η δεύτερη αλλαγή στον Ολυμπιακό, ενώ εμείς βλέπουμε εδώ με το νούμερο 14 το Σοφιανόπουλο να παίρνει τη θέση του Καλογερόπουλου. Το βλέπετε εδώ. Έτσι λοιπόν ο Ίμρε Κόμορα έκανε και τις δύο του αλλαγές. Μετά το Μουστακίδη έριξε στο παιχνίδι και τον Σοφιανόπουλο, ενώ για τον ΠΑΟΚ είπαμε στη θέση του Λεοντιάδη ο Λιθοξόπουλος. Ένα φάουλ για τους Θεσσαλονικείς. Βλέπετε το σημείο. Ο Μαγντή και το σού του Μιτσιμπόνα που βγήκε σαν κρυφός παίκτης, σαν τρίτος παίκτης στη φάση του φάουλ. Ξαναβλέπετε την προσπάθεια, το δεξιό και άστοχο σούτ του αμυντικού του ΠΑΟΚ. Εδώ σε μια ακόμα επανάληψη. Μιτσιμπόνας ντέταρη και φάουλ που κέρδισε ο Κοφίδης από τον Μιτσιμπόνα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Αλιαρέλης. Ο ντέταρη εκτελεί το φάουλ. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού σε θέση offside. Τσαλουχίδης, Μουστακίδης και Αλεξίου. Από τον Κιτσιούδη ο Τσαλουχίδης. Προσπαθεί ο Κοφίδης, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθεια των Θεσσαλονικαίων με τον Λαγωνίδη. Έγινε η σέντρα, ο Τσαλουχίδης στην κεφαλιά, ο Μαγντή σε μια προσπάθεια. Μπαίνει εκεί ο Τσιαντάκης, τον σταματάει. Και ενώ εσείς βλέπετε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, εμείς βλέπουμε τι γίνεται και εκτός αγωνιστικού χώρου. Να την εδώ η εικόνα, ένας νεαρός οπαδός μεταφέρεται με το φορείο. Το φορείο που είχαμε πει να μείνει αχρίαστο, βλέπουμε εδώ να μεταφέρει ένα νεαρό οπαδό. Εμείς ξαναγυρίζουμε στο παιχνίδι. Με τον Αλεξούλη να προσπαθεί και τον Παχατουρίδη να διώχνει μακριά. Μαλιούφας, Λιθοξόπουλος. Λαγωνίδης. Έγινε το σούτι μπάλα στον Παχατουρίδη, πάλι ο Λαγωνίδης. Ο Κοφίδης και ο Τσαλουχίδης. Δεν μπόρεσε να περάσει μπάλα. Ελέγχουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μιτσιμπόνας, Αλεξούλης, Τουρσουνίδης αφήνει στον Μαγντή. Προσπάθησε ο Μπορμπόκης, προσπαθεί ο Τουρσουνίδης. Λαγωνίδης, έδιωξαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, έκανε το λάθος ο Μουστακίδης. Ξανά ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με Τουρσουνίδη και Μαγντή. Τσιαντάκης. Υποδεικνύει φάουλο επόπτης, ο διαιτητής έχει προσωπική αντίληψη. Τελικά αναγκάζεται με καθυστέρηση δευτερολέπτων να συμμορφωθεί. Χτυπήθηκε το φάουλ. Σιαντάκης για τέταρη, αυτός με μία θέλει να βρει τον Μουστακίδη. Μπαίνει ο Μουστακίδης, μαρκάρει όμως εκεί δυνατά ο Μίτογλου. Και ο διαιτητής καταλογίζει φάουλ σε βάρος του κυνηγού του Ολυμπιακού. Εδώ είναι με τον Μίτογλου, στη φάση μπαίνει και ο Μαλιούφας και έχουμε το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Μαγντή, ντέταρη, Αλεξούλης, Λαγωνίδης. Λαγωνίδης.
Ο Λιθοξόπουλος δεν μπόρεσε να συνεργαστεί εκεί όπως έπρεπε. Η μπάλα στην κατοχή των παιχτών του Ολυμπιακού από τον Καραταΐδη, ο Αποστολάκης. 8 λεπτά από την έναρξη της σημείωρης παράτασης. Αποστολάκης στον Μουστακίδη, το μαρκάρισμα του αποφασιστικό του Μίτογλου, η προσπάθεια του Λαγωνίδη. Γίνεται φάουλ από τον Παχατουρίδη και βέβαια καταλογίζεται από τον διαιτητή. Και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει και τη δεύτερη αλλαγή. Για να δούμε, είναι εδώ με το νούμερο 12 ο Αναστασιάδης που θα πάρει τη θέση του Μπορμπόκη. Με το νούμερο 12 λοιπόν Αναστασιάδης αντικαθιστά τον διεθνή Στέφανο Μπορμπόκη. Βλέπουμε εδώ τους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Φάουλ για τους Θεσσαλονικείς. Και θεαματική εκτείναξη του Καλλικριάδη στο φάουλ του Λαγωνίδη. Η φάση στο 10ο λεπτό της παράτασης την ξαναβλέπουμε εδώ. Πετάχτηκε εντυπωσιακά ο Καλλικριάδης. Εδώ τώρα είναι ο προσπάθεια με τον Σοφιανόπουλο. Άφησε ο διαιτητής τη φάση να εξελιχθεί. Διαμαρτυρίες και από τον ίδιο τον παίκτη που δέχεται κίτρινη κάρτα. Τον βλέπουμε εδώ τον Σοφιανόπουλο να διαμαρτύρεται και βέβαια να παίρνει την κίτρινη κάρτα. Από τον Θεσσαλονίκη ρέφερι τον κύριο Ζακεστίδη. Μιτσιμπόνας στο φάουλ, ενώ αυτός είναι ο Μαλιούφας που είδαμε με το νούμερο 3. Προσπάθεια του ΠΑΟΚ με τον Σκαρτάδο. Γκιτσιούδης στο βολέ. 11ο λεπτό, Τσαλουχίδης. Λαγωνίδης. Καραταΐδης πλάγιο out. Τουρσουνίδης, Αναστασιάδης, Τουρσουνίδης, Λαγωνίδης, Μίτογλου, Λιθοξόπουλος, Αλεξούλης, Αναστασιάδης. Μέσα στην περιοχή μαρκάρει ο Αλεξίου και η μπάλα κόρνερ, λέει ο κύριος Ζακεστίδης. Διαμαρτύρεται ο Αλεξίου που τον βλέπετε εδώ. Να η φάση. Για να τη δούμε εδώ. Τελικά δεν δείχνει τη επανάληψη να χτύπησε η μπάλα στο Αλεξίου. Εν πάση περιπτώσει το κόρνερ εκτελέστηκε χωρίς συνέπειες για την εστία του Ολυμπιακού. Τρία λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου μέρους της παράτασης και ο Μουστακίδης σε ένα κοντρόλ καθόλου καλό. Εν πάση περιπτώσει προσπάθησε ο Τσιαντάκης. Ο Μουστακίδης δεν μπορεί να κρατηθεί στα πόδια του. Και από τον Μίτογλου. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ μάλλον με τον Μίτογλου και τώρα το Σκαρτάδο. Προσπαθούν να οργανώσουν το παιχνίδι τους. Λαγωνίδης. Πλάγιο out από τον Κοφίδη.
Αντωνίδης, Λαγωνίδης, Δέταρη, Σοφιανόπουλος, Παχατουρίδης και πλάγιο out. Μιτσιμπόνας. Το παιχνίδι έχει χάσει το ενδιαφέρον του ξανά. Ίσως όλοι περιμένουν κάποιο λάθος του άλλου. Αναστασιάδης εδώ για τον ΠΑΟΚ. Αποστολάκης. Πλάγιο out από τον Αναστασιάδη. Τρέχει ο κύριος Ζακεστίδης για να προλάβει ενδεχόμενο διαπληκτισμό, ενδεχόμενη ρήξη των παιχτών. Παχατουρίδης. Και το τέλος του πρώτου μέρους της επανάληψης. 15 λεπτά, όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι. Μακδί. Σοφιανόπουλος. Και φάουλ που κάνει ο Μακδί. Στη φάση αυτή εδώ έγινε το φάουλ από τον Μακδί. Χτυπήθηκε από τον Τέταρη, για να δούμε τον Καραταΐδη. Κάνει τη σέντρα σουτ, θα μπλοκάρει ο Γκιτσιούδης. Και τη φορά αυτή ο κύριος Ζακεστίδης φυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 1-0. Μένουν ακόμα 15 λεπτά και μετά θα περάσουμε στη διαδικασία των πέναλτι. Κύριε Θωμαίδη, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Πώς, αφού γίνεται σωματικός έλεγχος στους φιλάθλους στις θύρες του γηπέδου, βρήκαν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αυτά τα αντικείμενα που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο? Ακούτε, όπως είπε η αστυνομία, όπως μου είπε, ότι παραβιάσανε τις πόρτες σε αποθήκες κάτω από τις κερκίδες και πήραν διάφορα αντικείμενα όπως πιάρια, λωστούς, και με αυτό σπάγανε τις γωνίες των... στις κερκίδες, τα τσιμέντα, και αυτά είναι που πετάνε μέσα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, αστυνομεύεται ο χώρος κάτω από τις κερκίδες? Ο χώρος αστυνομεύεται κάτω από το χώρο και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση η αστυνομία. Πόσοι αστυνομικοί είναι στο γήπεδο, κύριε Θωμαίδη? Η αστυνομία είναι πάρα πολύ, δεν μπορούμε να πούμε πια πώς είναι η δύναμή της. Είναι τρεις εισαγγελείς, να δούμε, εύχομαι να τελειώσει καλά ο αγώνας. Προς το παρόν, μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει τάξη και πιστεύω ότι θα τελειώσει καλά το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Άρχισε λοιπόν και το δεύτερο ημίχρονο της ημίωρης παράτασης με τον Κοφίδη, Μαλιούφας, άφησε ο Λαγωνίδης τον Μακδί, προσπάθεια με τον Σουνίδη Μακδί και ο Ταλικριάδης σωτήρια αποκρούησε κόρνερ. Θα έλεγε κανείς ότι στάθηκε τυχερός στη φάση αυτή, καθώς η μπάλα βρήκε στο πρόσωπό του και κατέληξε κόρνερ. Για να την ξαναδούμε. Ο Μακδί λοιπόν επικίνδυνος στη φάση αυτή, πιάνει το δυνατό σουτ, η μπάλα βρήκε πράγματι στο πρόσωπο του Ταλικριάδη και κατέληξε κόρνερ. Χτυπήθηκε το κόρνερ, πάει τώρα να το χτυπήσει ο Τουρσουνίδης. Χτυπήθηκε στον Μακδί η μπάλα, η σέντρα. Και 2-1 φάουλ σε βάρος του ΠΑΟΚ.
Αλεξίου για τον τέταρη. Μιτσιμπόνας. Μίτογλου. Καραταΐδης. Κοφίδης. Και φάουλ. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Χτυπήθηκε από τον Παχατουρίδη. Ο Ντέταρη, ο Αποστολάκης στη σέντρα, ο Μουστακίδης, ο Τσιαντάκης που δεν μπορεί, έδιωξε ο Λιθοξόπουλος. Παίζεται, λέει ο κύριος Ζακεστίδης, από τον Σκαρτάδο Λαγωνίδης και πάλι Σκαρτάδος. Δεξιά στον αμαρκάρι στο Μαγντή. Κοντά του τώρα ο Καραταΐδης. Μαγντή κρατάει την μπάλα, θέλει να τη φέρει στο πόδι το αριστερό. Τουρσουνίδη στη σέντρα, Τσαλουχίδη στην απόκρουση. Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό με τέταρη που καθυστέρησε οπωσδήποτε. Σοφιανόπουλος. Λάθος μπαλιά του Σοφιανόπουλου. Ελέγχει ο Μίτογλου. Τουρσουνίδης. Σκαρτάδος. Έξυπνα βγάζει στον κενό χώρο το Λαγωνίδη. Λιθοξόπουλος, Λαγωνίδης, Σκαρτάδος, Τουρσουνίδης, κόβει προς τη μήνο τέταρη. Κάνει το λάθος ο Παχατουρίδης, πάλι Τουρσουνίδης. Μιτσιμπόνας, Λιθοξόπουλος, Σκαρτάδος, Μαγντή. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εδώ και 1,5 λεπτό κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους. Τη φορά αυτή υπάρχει φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού και όχι κόρνερ. Φάουλ που έκανε ο Καραταΐδης. Θα δούμε τελικά που θα στηθεί η μπάλα. Η άποψή μας είναι ότι έγινε φάουλ. Να δούμε τη φάση με τον Καραταΐδη. Ενώ οι οπαδοί που είναι στο σημείο αυτό της εξέδρας συνεχίζουν τις απρεπείς φιλοφρονήσεις τους. Χτυπήθηκε το φάουλ. Πετάνε μπουκάλια, πετάνε πέτρες. Η κεφαλιά από τον Λαγωνίδη, ο Ταλικριάδης εξουδετερώνει. Κοφίδης. Σοφιανόπουλος. Έχασε την μπάλα ο Σοφιανόπουλος. Πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Αλεξούλη σε μια μπαλιά που αφήνει ο Καραταΐδης να φύγει out. Κανένα ενδιαφέρον και σε αυτό το πεντάλεπτο του δεύτερου μέρους. Φαίνεται ότι όλοι έχουν να αποθέσει την τύχη της ομάδας τους στη διαδικασία των πέναλτι. Παχατουρίδης. Μαλιούφας. Τουρσουνίδης. Πλάγιο out. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Νέο φάουλ κάνει ο Παχατουρίδης τον Μαγντή. Χτυπήθηκε το φάουλ, Μαγντή. Κάνει το σούτ, ίσα ίσα η μπάλα φτάνει στον Ταλικριάδη. Είναι πράγματι κρίμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι αυτός ο ωραίος ρυθμός, ο γρήγορος ρυθμός του δεύτερου μέρους δεν είχε συνέχεια στην παράταση. Βέβαια κάπου πρέπει να υπολογίζει κανείς και τον παράγοντα κόπωση των παιχτών. Αλλά αυτή η κατακόρυφη πτώση, η κατακόρυφη κάμψη μάλλον δεν πρέπει να οφείλεται σε κόπωση αλλά σε άλλους παράγοντες. Να δούμε εδώ το Λαγωνίδη σε μια προσπάθεια. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ευτυχώς ο Αλεξίου έκοψε. Προσπαθεί ο Μουστακίδης. Δεν φημίζεται για τη σταθερότητά του ο Μουστακίδης.
και φυσικά και για το κοντρόλ, έτσι έχασε την μπάλα. Τουρσουνίδης Αναστασιάδης. Ο Μαγντή που έχει τραβηχτεί στο δεξιό άκρο της, του γηπέδου. Θέλει ελεύθερους χώρους για να κινείται. Ο Αλεξούλης εδώ. Τουρσουνίδης. Σκαρτάδος. Αλεξούλης το σούτ. Η μπάλα πάνω στον Μαγντή. Μαρκάρει ο Τσαλουχίδης. Και πίσω στον Ταλικριάδη. Αποστολάκης για τον Τσαλουχίδη. Ο Ντέταρη. Προσπάθεια του Σοφιανόπουλου χωρίς επιτυχία. Αφήνει όμως ο διαιτητής το πλεονέκτημα. Ο Τσαλουχίδης για τον Ντέταρη μέσα στην περιοχή. Μαρκάρει ο Μιτσιμπόνας. Για να δούμε τη φάση αυτή. Έκοψε ο Αλεξούλης. Παίζεται, λέει ο κύριος Ζακεστίδης. Ο Αναστασιάδης βρήκε τον Μαγντή. Τον Αιγύπτιο δεν τον μαρκάρει κανείς. Τώρα ο Τσαλουχίδης, έκοψε ο Παχατουρίδης. Νάτος ο Μαγντή πεσμένος. Και διακοπή του αγώνα από τον κύριο Ζακεστίδη για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε τη φάση. Είναι ο Τσαλουχίδης με τον Μαγντή. Και είναι και ο Καραταΐδης. Για να δούμε τη φάση από μια άλλη κάμερα. Πέφτει ο Μαγντή αφού ξεπέρασε το φράγμα που του έκανε ο Τσαλουχίδης. Εδώ είναι ο Καραταΐδης. Πέφτει και αυτός. Χτυπάει. Οι παίχτες του Ολυμπιακού και μαζί τους ο Σκαρτάδος δροσίζονται. Υπολείπονται 6 λεπτά για να τελειώσει η παράταση και μετά το λόγο έχουν τα πέναλτι. Εδώ μια άλλη άποψη από τα θεωρία του Σταδίου Καραϊσκάκη και τα δημοσιογραφικά θεωρία. Και μια δημιουργία των ΜΑΤ εδώ, παρατεταγμένη στον αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ ο Καραταΐδης από ό,τι βλέπουμε εμείς μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Το βλέπουμε εδώ, πρέπει να έχει πάθει διάστρεμα εάν έχει χτυπήσει. Είδαμε ότι έχει βγάλει το παπούτσι, συνεπώς. Εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού άλλοι χορεύουν. Άλλοι βέβαια πετάνε και τις πέτρες τους, τα μπουκάλια τους. Μπαντάρεται το πόδι του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού του Καραταΐδη.
Το μάτς εντωμεταξύ έχει αρχίσει και είναι ο Σοφιανόπουλος σε μια προσπάθεια κοντά του ο Μιτσιμπόνας. Τον ανατρέπει ο Μιτσιμπόνας, τον ρίχνει και έχουμε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, 3 λεπτά πριν από το τέλος της παράτασης. Ξαναείδατε τη φάση και τώρα είναι ο Ντέταρη, ο εκτελεστής του φάουλ, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κιτσιούδη. Ο Μιτσιμπόνας όμως ξεπέρασε όλους τους άλλους και απέκρουσε. Παχατουρίδης, Τσιαντάκης, η νέα σέντρα. Μουστακίδη στην κεφαλιά που δεν έπιασε, ο Σοφιανόπουλος, η μπάλα βγήκε out. Ο Μουστακίδης δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά. Και βέβαια ο Σοφιανόπουλος δεν ήταν δυνατό να προλάβει πια την μπάλα εκεί που είχε πάει. Άλλαξε ο Κιτσιούδης με τον Μίτογλου. Το Μίτογλου που ξανά δώσε τον τερματοφύλακά του. Και πλέον είναι προφανές ότι όλοι δεν σκέπτονται παρά τα πέναλτι. Να και μια φωτιά για να μην ξεφεύγουμε από τις συνήθειές μας. Συμβαίνουν και αυτά στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τι να κάνουμε. Μουστακίδης, Μιτσιμπόνας. Προσπάθεια του Λιθοξόπουλου που ξαναπήρε την μπάλα μετά την προσπάθεια του Αναστασιάδη. Βγάζει τη σέντρα, έκοψε ο Τσαλουχίδης. Ντέταρη. Προσπαθεί ο Μουστακίδης, πλάγιο out από τον Μίτογλου. Τσιαντάκης, Παχατουρίδης, Ντέταρη Τσιαντάκης, Παχατουρίδης. Να σας ξαναπούμε ότι η απουσία του Μητρόπουλου και του Αναστόπουλου δεν έχει καμιά σχέση με τους φημολογούμενους τραυματισμούς. Αποτελεί καθαρά μια πειθαρχική ποινή, μια ποινή. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση αυτή έδιωξε ο Μιτσιμπόνας. Μια ποινή την οποία επέβαλε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Αλιαρέλης, για απίθεια στους δύο αυτούς παίχτες. Λιθοξόπουλος. Το χρονόμετρο πλησιάζει να δείξει το 15ο λεπτό της επανάληψης. Είναι ο Σκαρτάδος. Είναι ο Λαγωνίδης, μαρκάρει ο Τσιαντάκης, κρατάει ο Λαγωνίδης και έχουμε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο του Σταδίου Καραϊσκάκη έχουν συμπληρωθεί και τα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους της παράτασης. Άλλη μια κράμπα και η φάση με το φάουλ που κάνει ο Τσιαντάκης. Έτσι λοιπόν, καθώς πρέπει να είναι η εκτέλεση του φάουλ η τελευταία φάση, θα μπούμε στη διαδικασία των πέναλτι και φαντάζομαι ότι ο κύριος Ζακεστίδης δεν θα προτιμήσει την εστία που βλέπει στη θύρα 7, τη θύρα που είναι η μαχητική οπαδή του Ολυμπιακού, θα διαλέξει την εστία που βλέπει προς τον Πειραιά. Υποθέτω βέβαια η επιλογή είναι δική του. Απλά και μόνο εμείς κάνουμε την υπόθεση. Άλλη καθυστέρηση. Να δούμε λοιπόν και την εκτέλεση του φάουλ, ενώ εδώ ο Καραταΐδης αποχωρεί. Για να δούμε λοιπόν την τελευταία φάση του αγώνα με το Σκαρτάδο και το Λιθοξόπουλο το σούτ.
Προσπαθεί ο Τουρσουνίδης. Πλάγιο out. Έκανε ο Κοφίδης, ο Ντέταρη την προσπάθεια, ο Σοφιανόπουλος που δεν μπόρεσε καθώς έδιωξε ο Μαλιούφας και το τέλος του αγώνα, το τέλος και της παράτασης του αγώνα. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι τερματοφύλακες. Αρχίζει η διαδικασία των πέναλτι. Υποθέτουμε, επαναλαμβάνουμε, ότι ο κύριος Ζακεστίδης δεν θα θελήσει να χρησιμοποιήσει την εστία που βλέπει προς την Αθήνα, προς το Μοσχάτο, αλλά αυτή που βλέπει προς τον Πειραιά. Έτσι λοιπόν, μετά από 120 λεπτά αγώνα, οι λογαριασμοί δεν ξεκαθάρισαν. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με το ίδιο σκορ που εκείνος είχε νικήσει το πρώτο μάτς της Τούμπας. 1-0 τότε, 1-0 και τώρα. Όλα λοιπόν θα τελειώσουν στα κτυπήματα των πέναλτι. Για πιάστε κανένα πλάνο εκεί στα σύρματα που πάνε να τα ρίξουν αυτοί οι καραγκιόζηδες. Εντάξει,
Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη διαδικασία των πέναλτι. Ώρα για ένα μάθημα αριθμητικής και από εμάς και από εσάς. Ο Γκιτσιούδης αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον τέταρτη στο πρώτο πέναλτι. Τέταρτη λοιπόν και Γκιτσιούδης αντιμέτωποι στο πρώτο πέναλτι. Η εστία είναι αυτή που τελικά είχαμε προβλέψει. Είναι η εστία που κοιτάζει προς την Καστέλα, προς τον Πειραιά. Μακριά από τα μάτια και από τις αντιδράσεις, επαναλαμβάνω, των θερμοκέφαλων οπαδών της Θύρας 7. Γκιτσιούδης λοιπόν. Και τέταρτη. Το γκολ για τον Ολυμπιακό, παρά την προσπάθεια του Γκιτσιούδη, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Έχουμε λοιπόν 1-0 με το γκολ του Λάγιος Ντέταρη που ξαναβλέπουμε στο χτύπημα πέναλτι. Προσπάθησε ο Γκιτσιούδης, απέκρουσε την μπάλα, αυτή είχε δύναμη, κατέληξε στα δίχτυα. Άλλη μια φορά το πέναλτι, ο Γκιτσιούδης έπεσε στην κατεύθυνση της μπάλας. Σειρά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Σκαρτάδος και απέναντί του ο Ταλικριάδης. Σκαρτάδος και Ταλικριάδης 1-1. Ξανά το ωραίο χτύπημα του Σκαρτάδου που ξεγέλασε τον Ταλικριάδη, τον έστειλε από την άλλη γωνία. Δεύτερος εκτελεστής πέναλτι για τον Ολυμπιακό, ενώ εδώ βλέπετε τον Κιτσιούδη, ο Παχατουρίδης. Παχατουρίδης λοιπόν. Και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ξανά το πέναλτι. Έξυπνα χτυπημένο από τον Παχατουρίδη. Σειρά για το Μίτογλου. Βλέπουμε εδώ τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ να στείνει την μπάλα. Μίτογλου λοιπόν. Απέκρουσε τα Ταλικριάδης. Το σκορ παραμένει 2-1. Να λοιπόν ο Ηλίας Ταλικριάδης στην απόκρουση του πέναλτι του Μίτογλου που το βλέπουμε εδώ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 και συνεχίζουμε στην αρρύθμιση. Τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τσιαντάκης. Τσιαντάκης λοιπόν, τον βλέπετε, τρίτος στη σειρά για τον Ολυμπιακό. Το γκολ, την μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Ξανά το πέναλτι του Τσιαντάκη. 3-1 λοιπόν και σειρά για τον Τουρσουνίδη του ΠΑΟΚ. Τουρσουνίδης και η μπάλα στα δίχτυα 3-2. Ο Τουρσουνίδης που τον βλέπετε εδώ ευστόχησε στο κτύπημα πέναλτι, το σκορ 3-2. Σειρά του Κοφίδη.
Κοφίδης λοιπόν εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα 4-2. Να... Εδώ ο Κοφίδης. Και σε επανάληψη το πέναλτι. 4-2 λοιπόν. Ξανά η φάση. Σειρά για τον ΠΑΟΚ. Με τον Λαγωνίδη. Λαγωνίδης λοιπόν και τα Λικριάδη στο γκολ 4-3. Εάν ευστοχήσει στο πέναλτι αυτό, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε του ΠΑΟΚ, εάν ευστοχήσει και στο πέναλτι αυτό ο παίχτης του Ολυμπιακού που είναι ο Αποστολάκης, η διαδικασία έχει τελειώσει, δεδομένου ότι και αν ακόμα ευστοχήσει ο τελευταίος παίκτης του ΠΑΟΚ θα έχουμε 5-4. Το αποφασιστικό λοιπόν πέναλτι για τον Ολυμπιακό από τον αρχηγό του γηπεδούχου των Ερυθρολεύκων, τον Αποστολάκη. Αποστολάκης και η μπάλα στα δίχτυα. 5-2. Τελείωσε. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Σας μεταδίδει το μεγάλο ντέρμπι.